Υπουργό Εργασία. Ο κατεξοχήν, α πούμε, υπεύθυνο για αυτό το πράγμα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα, καλημέρα στους τηλεθεατές σας, σε όλο το πάνελ. Καλημέρα. Τι είναι, Υπουργέ, αυτό που έμαθε ο Γιάννης από πηγή του Υπουργείου Εργασίας, ότι το Υπουργείο Εργασίας θεωρεί προσωπικές απόψεις του κ. Σπυρόπουλου, αυτά που είπε χθες, είναι αληθές? Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο θέλω να κλείσει το θέμα με τον πιο λιτό και κατηγορηματικό τρόπο, γιατί πήρε η διάσταση και πολύ μεγάλη η τοποθέτηση του διοικητή του ΙΚΑ, που θέλω εκ προμήνου να σας πω για τις πολύ καλές σχέσεις που έχουμε, αλλά εκφράζει καθαρά προσωπικές απόψεις. Για την κυβέρνηση δεν τίθεται, ούτε υπάρχει, ούτε συζητείται σε κανένα επίπεδο του Υπουργείου ή της κυβέρνησης τέτοιο ζήτημα. Να συνδεθούν δηλαδή τα ένσημα με την περίθαλψη. Ακριβώς αυτό, κύριε Καπουράκη. Δηλαδή έχω 50 ένσημα, δεν έχω καθόλου, ή έχω ελάχιστη, έχω 200 ένσημα ή 320, έχω τα πάντα. Ναι, αντίθετα θα έλεγα, η κυβέρνηση δείχνοντας μια μεγάλη ευαισθησία, για πρώτη φορά είδατε, αναγνωρίστηκε και από την εκπομπή σας, ότι κάλυψε όλους τους ανασφάλιστους της χώρας. Το είπαμε, το τονίσαμε. Το είπαμε. Σας το είπα. Επειδή δημιουργηθήκανε λοιπόν, και επειδή το έχουν και οι εφημερίδες στην πρώτη σελίδα, μερικές δε, όπως η Αυγή, το έχει και πρώτο θέμα. Όχι, η Δημοκρατία το έχει και η Αυγή το έχει. Μπράβο. Ναι, και η Δημοκρατία βεβαίως. Υγεία αναλόγως ενσύμων. Ξεκαθαρίζεται λοιπόν και λέτε ότι ούτε σκέψη δεν υπάρχει, ανακεφαλαιώνω. Και αυτός ο οποίος έχει το μίνιμουμ της ασφάλισης, το μίνιμουμ των ενσύμων, πώς θα κάνει. Για να είναι ασφαλισμένος. Θα έχει την ίδια περίθαλψη με αυτόν που, που πληρώνει παραπάνω εισφορές. Ακριβώς αυτό, και επιπλέον αυτό που σας είπα και το αναγνωρίσετε και εσείς στην εκπομπή, ότι καλύψαμε και όλους τους ανασφάλιστους της χώρας. Και αυτό συνέβη για πρώτη φορά. Πώς τους κάλυψε ο κύριος Βρούτσης τους ανασφάλιστους? Καλύψαμε τους ανασφάλιστους όλης της χώρας. Πώς τους καλύψατε, κύριε Βρούτση? Δεν ξέρω από πού. Στα νοσοκομεία συνεχίζουν να υπάρχει τεράστια Βαρνάβα. Ο Βαρνάβας τον είχαμε εδώ ούτε. Εσείς λέτε, κύριε Βαρνάβα, δεν τους καλύψανε? Όχι, φυσικά. Τους καλύψανε με δύο υπουργικές αποφάσεις. Χρηματοδότηση έδωσαν στα νοσοκομεία για την περίθαλψη αυτών των ανθρώπων. Τις διαδικασίες τις οποίες έχουν βάλει και είναι απαγορευτικές στο να πάει κανείς σε κάποιο νοσοκομείο, τις έχουν άρει. Όχι, υπάρχουν θέματα. Έχετε δίκιο σα. Με ποια χρήματα και πώς, με ποια διαδικασία. Να σας πω, κύριε Βαρνάβα, υπάρχουν θέματα, έχετε δίκιο και δυσκολίες. Αλλά αυτή τη στιγμή ο ανασφάλιστος μπορεί να πάει στο νοσοκομείο. Μπορεί να βρει χίλια προβλήματα. Αλλά πήγαινε και πριν, θα μου πείτε τώρα. Στην πράξη μπορεί να πάει ο άνθρωπος. Ναι. Το νοσοκομείο έχει χρήματα για να πληρώσει την νοσηλεία των ανασφάλιστων. Ο κύριος Κοντός, ο οποίος βρίσκεται εκεί, πόσα χρήματα έχει δώσει στα νοσοκομεία φέτος? 418 εκατομμύρια. 418 εκατομμύρια. Και νομίζετε ότι αυτά είναι τα νοσήλια των λοιπόν, ασθενών? Λοιπόν, κύριε Βαρνάβα, μισό λεπτό. Κύριε Βαρνάβα, μισό λεπτό. Επειδή με τον κύριο Κοντό θα παραμείνουμε και θα συζητήσουμε μετά, να τελειώσουμε κάτι με τον Υπουργό. Λοιπόν, Υπουργέ, εσείς λέτε, αυτές είναι προσωπικές απόψεις του Σπυρόπουλου. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει στην ατζέντα η σύνδεση ενσύμων με την περίθαλψη. Έχεις περισσότερα ένσημα, έχεις καλύτερη περίθαλψη. Νομίζω το ξεκαθαρίσαμε. Πάει, δεύτερο, δεύτερο. Πείτε μου κάτι. Διαβάζουμε συνεχώς ότι οι Τροϊκάνοι θέτουν το ασφαλιστικό και την αλλαγή του ως προϋπόθεση για να δώσουν τελευταία δόση. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Κύριε Καμπουράκη, έχω τοποθετηθεί και σε αυτό το ζήτημα με πολύ αναλυτικό και ενδιλεχή τρόπο. Ναι, αλλά επειδή αλλάζουν από μέρα σε μέρα αυτά. Εντάξει, δεν μπορώ να παρακολουθώ τα δημοσιεύματα καθημερινά, τα οποία πολλές φορές, επειδή είναι ελκυστικό το να συζητάει κάποιος για τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, αναπτύσσονται διάφορες σκέψεις, απόψεις, οι οποίες δεν συνδέονται με την πραγματικότητα. Το ασφαλιστικό της χώρας μας έχει μπει σε μια νέα περίοδο. Τώρα μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο που πατάει σε υγιείς και σταθερές βάσεις. Έχουμε κάνει τεράστιες εξοικονομήσεις μέσα από το νοικοκύρεμα το οποίο πετύχαμε. Σας περιγράφει ο κύριος Κοντός τώρα κάτι το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη για το Υπουργείο Υγείας, που έχει τη βάση του σε αυτό που ετοιμάζουμε και το λέμε Άτλας στο Υπουργείο Εργασίας, που πλέον δεν χρειάζονται θεωρημένα βιβλιάρια. Μια τεράστια κατάκτηση που λίγο πριν διάστημα θα έλεγε κανένας ότι είναι αδύνατον όποιος το έλεγε να υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας. Δεν θεωρούμε πλέον τα βιβλιάρια υγείας. Δεν χρειάζονται, γιατί παρακολουθούμε την ασφαλιστική ικανότητα των Ελλήνων σε πραγματικό χρόνο. Σε 1,5 μήνα από τώρα οι Έλληνες με 20 χρόνια δουλειάς θα δουν τα ένσημά τους στο βιβλιάριό τους, στο κομπιούτερ τους, στο προσωπικό. Και του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και όλοι οι Έλληνες θα βλέπουν το ένισμά τους. Δηλαδή, τεράστιες αλλαγές, θεαματικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, οι οποίες πλέον το βάζουν να λειτουργεί δίκαια, με διαφάνεια, με εξοικονομήσεις τεράστιες,
που το κάνει να λέμε ότι μπορεί να πατάει σε σταθερές βάσεις. Ναι, τώρα Υπουργέ μου, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλά αυτά. Με την Τρόικα κουβεντιάζουμε κάτι επί του ασφαλιστικού? Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο υπάρχει στο σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας είναι νέες διοικητικές ενοποιήσεις, νομίζω απασχόλησε και τις εφημερίδες Σαββατοκυριακό πολύ έντονα, μέσα από τις οποίες θα υπάρξουν οικονομίες κλίμακος, θα απελευθερωθεί ανθρώπινο δυναμικό και θα δημιουργήσουμε πλέον και νέες δυνατότητες να μειώσουμε το χρόνο που είναι το τελευταίο μας πρόβλημα στην παροχή των συντάξεων. Και εκτός από αυτό, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ετοιμάζουμε και την κωδικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας. Μάλιστα. Σε τεχνικό επίπεδο, Υπουργέ, μισό λεπτό. Σε τεχνικό επίπεδο δεν αμφιβάλλω ότι γίνονται βήματα τεράστια. Όμως, υπάρχει και το ουσιαστικό ζήτημα. Θέλω να μας πείτε ευθέως και με το χέρι στην καρδιά, μιας και σας έχουμε εδώ. Οι συντάξεις, οι επικουρικές συντάξεις. Γιατί για τις κύριες υπάρχει μια διαβεβαίωση, θα μειωθούν και πόσο? Κύριε Οικονομέα, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η κοινωνική ασφάλιση στη χώρα μας έχει τρεις μεγάλες θεμελιακές αρχές. Την επικουρική, το εφάπαξ και την κύρια ασφάλιση. Για την επικουρική μιλάμε, γιατί πάει να γίνει ένας μηχανισμός μόνιμης μείωσης. Για την επικουρική και το εφάπαξ. Σας θυμίζω λοιπόν κάτι το οποίο το ξεχνάμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τα θυμόμαστε. Ότι οι δύο αυτοί θεμελιακοί τομείς του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας για πολλές δεκαετίες λειτουργήσαν μέσα σε ένα πέπλο αδιαφάνειας και σε μια λογική πελατειακή σχέση με κύριε το πολιτικό σύστημα. Κύριε Υπουργέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν θες να σου πάρουμε συνέντευξη ολόκληρη, να σταματήσουμε όλα τα θέματα για να σου πάρουμε. Μπορείς να ρωτήσεις, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται. Σας απαντώ λοιπόν. Πόσο θα μειωθεί η σύνταξη? Σας απαντώ λοιπόν, κύριε Οικονομέα. Τώρα πλέον λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο θεσμικό που έπρεπε να λειτουργούν από τη μέρα λειτουργίας τους. Δηλαδή, καθαρά ανταποδοτικά. Εντάξει, τα ταμεία, κύριε Υπουργέ, να μην δημιουργούν ελλείμματα. Το μηδενικό έλλειμμα κλπ. Πόσο θα μειωθούν το 2015 οι συντάξεις επικουρικές? Έχετε να μας πείτε. Οι συντάξεις, το επικουρικό σύστημα της χώρας μας, που λειτουργεί πλέον σε μια νέα βάση, θωρακισμένο από ελλείμματα, που διασφαλίζει ότι οι νέες γενιές θα πάρουν επικουρική σύνταξη, μπορεί μέσα από την εσωτερική αναδιανομή των οικονομικών του να υπάρξουν προσαρμογές και προς τα κάτω αλλά και προς τα πάνω. Εντάξει. Αυτό είναι κάτι έχετε από τις υπηρεσίες μελέτες πόσο μπορεί να περιμένει κανείς αύξηση για τις επικουρικές και για το εφάπαξ? Είναι και τα δύο θέματα. Για το εφάπαξ. Ναι, για το εφάπαξ έχει. Για τις επικουρικές το 10% που γράφουν οι εφημερίδες σήμερα. Μέσος όρος. Το έχει νομίζω πρώτο θέμα. Το έχουν τα νέα. Μαχαίρι 10% στις επικουρικές. Εντάξει. Ισχύει ή δεν ισχύει? Το αν θα υπάρξει προσαρμογή είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω στην επικουρική σύνταξη είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο στη βάση των οικονομικών δυνατοτήτων. Άρα ισχύει σημαίνει αυτό. Πάμε στο δεύτερο. Στο κύριε Οικονομέα, εσείς το λέτε αυτό. Εγώ το λέω. Ναι. Και το λέω στον αέρα. Σας λέω όμως ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχει προαναγγελθεί αυτό. Λοιπόν, Υπουργέ. Για τι αναλογιστικές μελέτες προφανώς. Για το εφάπαξ, κύριε Υπουργέ. Για το εφάπαξ, από την 1η Ιανουαρίου του 2014 έχουμε βγάλει την υπουργική απόφαση, η οποία πλέον και εδώ λειτουργεί χωρίς ελλείμματα. Οι περιπτώσεις που δίναμε 90% και 100% και 80% συντελεστή αναπλήρωσης στους κυρίως στον τομέα των δημοσίων υπαλλήλων τελείωσε. Κανείς δεν θα ξαναπληρώσει το εφάπαξ του άλλου. Θα υπάρξει καθαρά ανταποδοτικό εφάπαξ. Το δίκαιο δηλαδή. Εντοκό. Βεβαίως και έντοκο. Περνώντας το μεταβατικό στάδιο αυτής της περίοδου, θα αποκτήσει καθαρά το αποδοτικό χαρακτήρα. Όπως έπρεπε να είναι χρόνια στη χώρα μας. Έχεις δείξει αυτό, αλλά τώρα ξέρετε, κάποιοι υπολογίζαν 50.000 και παίρνουν 8. Από την πρώτη, να θυμίσουμε εδώ τα στοιχεία του ρεπορτάζ, ότι από την 1η-9η του 2013 και μετά υπάρχει μια περικοπή, υπολογίζεται γύρω στο 50% από και από αυτά που περίμενε στο εφάπαξ. Είναι έτσι, Υπουργέ μου, ή δεν είναι? Κύριε Οικονομέα, αυτοί οι υπολογισμοί, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι στο γόνατο. Κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια. Αυτό που βλέπουμε εμείς ότι η προσαρμογή δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή που λέτε. Όμως φέρνει τα πράγματα σε μια τάξη. Εσείς που δεν έχετε, που οι υπηρεσίες σας δεν έχουν, δεν δουλεύουν στο γόνατο και δουλεύουν τέλεια, γιατί δεν μας λέτε πόσο θα είναι? Γιατί δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, κύριε Οικονομέα, αυτό. Είναι σε σχέση με τον κόσμο. Λέμε τώρα. Είναι σε σχέση με τον κόσμο που θα βγει το 2015 και θα πάρει το εφάπαξ. Χοντρικά ένα μέσο όρο, κύριε Υπουργέ, ίσως και ένα όριο, δηλαδή ότι δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το 45%, θα μπορούσε να πει. Εμείς, κύριε Οικονομέα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον,
Εξοικονομήσαμε 420 εκατομμύρια ευρώ και θα υπάρξουν 31.250 εφάπαξ καταβολή για όλο το 2014. Λοιπόν, μάλιστα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Πριν αποδεσμεύσετε τον κύριο Βρούτσι. Έλα. Κύριε Υπουργέ, κάντε μου τη χάρη. Έλα, ναι. Κύριε Μπαρνάβα. Παρακαλώ. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η ιδηλιακή εικόνα, κύριε Βρούτσι, και οι γιατροί οι οποίοι εργάζονται σε νοσοκομεία 25 και 30 χρόνια εμφανίζονται στις υπηρεσίες σας ανασφάλιστοι, ενώ τα νοσοκομεία πληρώνουν τις εισφορές τους. Επειδή μιλάμε για πάρα πολλούς γιατρούς. Δύο λεφτά, κύριε Βαρνάβα, μισό λεπτό. Επειδή η γραμμή του Υπουργού έκλεισε, δεν ξέρω αν τώρα σας πρόλαβε ή φταίμε εμείς, φταίτε εσείς. Τι εννοείται ανασφάλιστοι γιατροί? Για εξηγήστε μας. Ανασφάλιστοι αρρωσταίνουν οι ίδιοι οι οικογένειές τους, πηγαίνουν να γράψουν τα φάρμακα, γιατροί όντας. Μέσα στο ΕΣΥ. Εμφανίζονται στο. Μέσα στο ΕΣΥ δούλευε, πληρωνόταν μέσα στο ΕΣΥ. Φυσικά. Και είναι ανασφάλιστο. Πώς γίνεται? Και είναι ανασφάλιστο. Υπάρχει γιατρός που δουλεύει στο ΕΣΥ και με βάση το οποίο οφείλει να απαντήσει ο κ. Βρούτσης. Δεν είναι δυνατόν. Κύριε Βρούτσης, δεν το ξέρετε σε αυτό. Δεν το γνωρίζω, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Εάν κάποια υπηρεσία.